Για να φτιάξω το γκοτσάνι θα χρησιμοποιήσω πυλό ντας. Το πλάθο στα χέρια μου φτιάχνοντας μία ράβδο. Πιέζω με τα δάχτυλά μου από τις τέσσερις πλευρές για να κάνω τη ράβδο τετράγωνη. Στη συνέχεια πιέζω με τα δάχτυλά μου τις γωνίες για να γίνουν πιο έντονες. Με ένα μαχαιράκι δημιουργώ ραβδώσεις απάνω στο κοτσάνι μου για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Τώρα μπορώ να περιστρέψω το κοτσάνι μου για να του δώσω μια φυσική κίνηση. Τώρα με ένα σκούρο χρώμα κυμωλίας τονίζω τις εγκοπές της κολοκύθας για να δώσω βάθος. Με ένα πιο φωτεινό χρώμα τονίζω τα εξωγούμενα της κολοκύθας ανακατεύοντας τα δύο χρώματα ταυτόχρονα. Με ακριλικό χρυσό χρώμα που έχω ωραίωσει με νερό θα κάνω μερικές πιτσιλιές πάνω στο κολοκύθα μου. Και στη συνέχεια θα πολύσω το κοτσάνι μου και θα το βάψω και αυτό με χρυσό ακριλικό χρώμα. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε το αναλυτικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube.